Γρήγορα την τελευταία ερώτηση, αν θα έχετε συνεργασία και συμπόρευση με άλλες δυνάμεις της αριστεράς στις εκλογές αυτές και ποιο είναι το διακύβευμα για το ΚΚΕ, να συνοψίσουμε, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να το λέμε σωστά. Ήδη υπάρχει αρκετά σημαντική συμπόρευση δυνάμεων προοδευτικών, αριστερών, δημοκρατικών, ριζοσπαστικών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας και στις προηγούμενες εκλογές, στις ευρωεκλογές, και σήμερα συνεχίζεται αυτή με πιο δυναμικό τρόπο. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άλλους που είχαν πάει στη ΛΑΕ, για παράδειγμα του κυρίου Λαφαζάνη, και έχουν φύγει και συζητάνε σήμερα με το ΚΚΕ με να το ενισχύσουν και θα είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην Ανταρσία, για παράδειγμα, και σκέφτονται να στηρίξουν το ΚΚΕ και μαχητικά έρχονται μαζί μας, άλλοι που ήταν υποψήφοι, και βεβαίως υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα δυνάμεων που μέσα στο κίνημα, συνδικαλιστές, εργάτες, εργαζόμενοι, επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες, από όλο το φάσμα το πολιτικό που ήταν στο ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα πολλά χρόνια πριν, επίσης απόστρατοι από τις ένοπλες δυνάμεις, που είναι πολιτικά πρόσωπα και στελέχη ήταν άλλων πολιτικών δυνάμεων. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν οι συνεργασίες και οι συμπόρευση. Θα διευρυνθεί. Όχι σε επίπεδο ηγεσιών. Όχι. Μάλιστα. Θα διευρυνθεί αυτή η συνεργασία πάρα και βεβαίως πολύ. Το διακύβευμα είναι ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ, γιατί αυτή η ψήφος είναι που μετράει.